Παράταση δεν θα δοθεί, διαμηνύουν οι αρμόδιες αρχές. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη μεγάλη επένδυση του λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας. Σε λιγότερο από 72 ώρες, η ανάδοχος εταιρεία καλείται να καταβάλει την τραπεζική εγγύηση για την ενιαία ανάπτυξη. Αν δεν καταβληθεί εντός των ημερών, τότε το έργο κινδυνεύει να τυναχθεί στον αέρα. Η ανάδοχος εταιρεία έχει αναλάβει ενώπιον του Προέδρου μια δέσμευση να υποβάλει την εγκυρική. Εμείς πρέπει να δώσουμε λογικό χρόνο για να μπορέσει η εταιρεία να διαχειριστεί το θέμα και να την υποβάλει. Κατόπιν συνάντησης του Αλέξη Βαφεάδη με την Επιτροπή Ανάπτυξης Λάρνακας για το μέλλον της επένδυσης και την όλη πορεία του έργου, αναφέρθηκε ότι η νομική υπηρεσία πρότεινε τον τερματισμό του συμβολέου πριν την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Όσον αφορά τα αιτήματα της εταιρείας, αυτό θα ξεκαθαρίσει εφόσον κλείσει το θέμα με την επιστολή. Πληροφορίες του Αλφα αναφέρουν ότι η εταιρεία είναι ήδη στην διαδικασία έκδοσης της συμφωνηθήσας εγγυητικής επιστολής ύψους 4,2 εκατομμυρίων, η οποία θα δοθεί στο Υπουργείο. Η επιθυμία μας και ο στόχος μας είναι να υλοποιηθεί το έργο το συντομότερο δυνατό. Άμεσα το Υπουργείο Μεταφορών θα ξεκινήσει τις διαδικασίες εξέτασης των διαφόρων αιτημάτων που έχει υποβάλει η εταιρεία. Και αυτό προτιθέμεθα να κάνουμε. Την ώρα που λήγει και η διορία που δόθηκε και από την ελεκτική υπηρεσία, αφού η κοινοπραξία ζήτησε να αλλάξει το αρχικό πλάνο και να αρχίσει χερσαίες αναπτύξεις ώστε να μπορέσει να πουλήσει ακίνητα και έπειτα να προχωρήσει με τις λιμενικές αναπτύξεις. Οι εργασίες αναμένεται να αρχίσουν τον προσεχή Ιούνιο, καθώς είναι η τελευταία παράταση που δόθηκε από το κράτος, την ώρα που υπάρχουν έντονες ανησυχίες για την επένδυση. Ως διατηρητέα θα κρυθεί το δίο Σόλωνα Μιχαηλίδη στη Λεμεσό μετά τις πληροφορίες ότι οι σημερινοί ιδιοκτήτες του υποστατικού σκόπευαν να προχωρήσουν σε κατεδάφιση. Στο ιστορικό κτίριο στο κέντρο της πόλης έζησε, δημιούργησε και